με την προβολή βίντεο για τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας με πυλώνες στον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό, ξεκίνησε τον απολογισμό της θητείας του ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου στο ανακαινισμένο πρώην Δημαρχείο των Λουσικών. Και δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι λένε ότι θα λύσει την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ, αλλά ο στόχος όλων μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά να προσπαθούμε να βελτιώσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες της καθημερινότητας του συνδημότη μας και να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο ώστε η ποιότητα ζωής να είναι όπως ο καθένας την έχει οραματιστεί, όπως ο καθένας τη φαντάζεται. Ο κύριος Νικολάου τόνισε πως το βάρος έχει δοθεί σε όλο το μήκος της Δυτικής Αχαΐας, αντικρούοντας τις βολές αντιπολίτευσης ότι έχει εστιάσει μόνο στο κέντρο της Αχαΐας. Στην κορυφή των πεπραγμένων του Δημάρχου ήταν το νερό και η σημαντική πρόοδος για την επέκταση του φράγματος Πίνιου ως ένα από τα 9 εθνικά έργα, συνεχίζοντας με την επέκταση του τρένου στην Κάτω Αχαΐα και την τακτοποίηση χρεών του Δήμου ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κληρονόμησε, όπως είπε, από παλιές οφειλές και απέτυχε να βάλει σε τάξη τα οικονομικά. Με μεγάλη επιτυχία ξεκολλήσαμε την όλη σημαντική διαδικασία για το Δήμο μας και εξασφαλίστηκαν 3.300.000 ευρώ από την πολιτεία και το πιο σημαντικότερο ότι το έργο αυτό εντάχθηκε στα 9 μεγάλα σύνθετα εθνικά έργα της χώρας. Εκτός των άλλων, αναφορά έγινε σε επισκευές σχολείων, στον καθαρισμό του λιμανιού Αλικών, στις νέες δεξαμενές πολιτικής προστασίας Ανταμερίου και Μαζαρακίου, όπως και στις προσπάθειες προβολής του Δήμου, αλλά και της ενίσχυσης του τομέα καθαριότητας με έργα στοχητά φλόκα, κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας 53 τόνων απορριμμάτων, νέα απορριμματοφόρα και προμήθεια εκατοντάδων κάδων.